Μεγάλη αλήθεια, στοχαστής πλέον είναι αυτός που πηγαίνει στην τουαλέτα για το χοντρό του χωρίς κινητό ή εφημερίδα. Λέει ο το γλυκό πουλί πινιώτης. Kim Jong-un, άνω κάτω τελεία. Τι είναι αντισυνταγματικό? Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι. Και αυτά που θα πούμε από εδώ και τώρα, Γιάννη μου. Και αυτό είναι δέσμευση. Ναι, πρέπει να τα λέμε και αυτά. Έτσι. Πρέπει να τα λέμε και αυτά, γιατί έχουμε και δηλαδή, τρία χρόνια, ας πούμε, απουσιάζαμε την Eurovision. Φέτος θα πάρουμε την εκδίκησή μας. Δηλαδή, κάτι που το σκέφτομαι από το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε. Μέρεση. Από το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε, σκέφτηκα και λέω, ναι, ρε διάολε, ας πούμε. Τρία χρόνια τώρα δεν μπορούμε. Δηλαδή, έρχονται οι μέρες Eurovision και δεν είμαστε εκεί να τις συζητάμε. Ήταν κάτι που πόνεσε αυτό. Πραγματικά. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πράγμα με πόνεσε εδώ τρία χρόνια που δεν κάναμε κουμπί, είναι η χειροποίηση. Δεν μου έκανε καρδιά να κάθομαι να τα βλέπω μόνος. Δηλαδή, τώρα κάθομαι βλέπω. Πού θα τα πω αυτά που θέλω να πω. Έτσι. Ο Μαυρογιαννίδης, όταν το ρωτάγατε να πει ένα νούμερο για να κερδίσει κάποιος, έλεγε α, η πινακίδα του Μπροστινού τελειώνει σε 7. Βλέπω 2 νέτα με τρομερά φουσκούνια, 7 και 4 11. Αποφασίζω να πω μέσα και να κάνω quiz, το θυμόσαστε? Ναι, με. Τα quiz, μπράβο. Ξεκινάμε τις ερωτήσεις. Κάτι ρωτάω τον Κώστα, το βρίσκει 1-0. Κάτι ρωτάω τον Γιάννη, δεν το βρίσκει, μένει το 0. 2-0 ο Κώστας, πάλι δεν βρίσκει ο Γιάννης 2-0. Και ρωτάω στο Βαϊμάκη το εξής. Τι ομάδα είναι η Χριστίνα Αγγιλέρα, το θυμόσαστε? Όχι. Όχι, έρθει το φουκαράς στο Βαϊμάκη, τι να πει, τι να πει, η Αγγιλέρα λέει από πού είναι το Νατάλο, τι ομάδα να είναι, λέει, δεν ξέρω, όχι, δεν μπορώ να πω κάτι, δεν ξέρω. Και του λέω, 3-0 και εγώ δεν ξέρω. Και ξανακάνει το Βαϊμάκη. Ανεβάζει θερμοκρασία ο Τσαούσης και την επομένη μου φέρνει 20 ερωτήσεις, παιδιά, το λέω τώρα με πόνο ψυχής, μόνο τον Μπουρουσάγκα βρήκα. Κάτι ήταν εκεί για την Αργεντινή, δεν ξέρω εγώ τι. Παρά ο Τάκης ο Γκόνιας. Θα σέβεσαι τα Γκόνια. Θα σέβεστε. Τάκη Γκόνια, θα σεβόμαστε την πορεία του στο γκολφ σε κάθε περίπτωση. Θα σέβεστε και την πορεία του στην Αθηνική Κυριακή και όπου αλλού ήταν, θα σέβεστε. Βέβαια. Σέβεστε. Και κυρίως, όχι γενικώς εσείς που ακούτε και εμείς, γιατί εμείς θα σεβόμαστε, κυρίως εσύ Τσόλο Σιμεώνα. Ναι, θα εσύ σέβεσαι. Θα σέβεσαι. Τα καρογκόνια. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό θα σου φανεί. Θα επανέλθουμε όποτε χρειαστεί για θα σέβεστε. Τι μάιτη γειτόνισά μου που όταν κατά τη διάρκεια του κεράσματος της φώναζε ο δικός της τόβλα, αυτή φώναζε είμαι. Λέει ο Δημήτρης Πρίχτης. Γιατί τα κορίτσια τα λένε κοριτσόπουλα ενώ τα αγόρια δεν τα λένε αγορόπουλα? Μεγάλη αλήθεια. Τα plays του Βαϊμάκη στον ερωτικό τομέα είναι περισσότερο και από αυτά που έχει ο Πασχουράλ για την επίθεση. Λέει ο επτά σαμπάς ένα ντρογμπά. Πουλιά του έρωτο, καλησπέρα. Είμαι ο χθεσινός που σας έγραψα για το οχτάρι νέτο. Που με βλέπει σοβαρά, αλλά είμαι χαλαρός κτλ. Μόλις τελείωσε η εκπομπή σας, πήγα και την πήρα. Πόσο δεν την τιμά που η πρώτη της κουβέντα μετά τα τυπικά ήταν ήμουν με ένα φίλο μου πριν. Και πόσο τιμά εμένα που μου άναψαν τα λαμπάκια και επικαλέστηκα αμέσως παραδείγματα λευκού, γαρχαρία και μπαρμπονιού. Αυτό ήταν, κύριε. Για την επόμενη μία ώρα κουβεντιάζαμε περιφιλίας στον Ημιτό, μέσα στα μάξι, με θέα την Αθήνα. Τη συνέχεια τη φαντάζεστε, την πήγα σπίτι 7 το πρωί και συνεχίζουμε. Μάστε. Άλλος ένας που έφτιαξε τη ζωή του χάρη στην εκπομπή, έτσι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ακόμα ένας. Είστε πολύ εκεί έξω. Fight Club ο μπαμπάς σας. Βαϊμάκη, δεν μπορώ να καταλάβω αν είσαι τυραννισμένη ψυχή ή απλά κοινικός φιλόσοφος. Χθες έκανε το επίσημο ντεμπούτο του, έχοντας πλέον και το πλήρες όνομά του. Πλέον λέγεται Team The Machine Vize. Έτσι. Γιάννη μου, αγωνιζόμενος με εξαιρετική γλίτσα στο μαλλί, διατηρώντας την γλίτσοχέτη την οποία έχει αναπτύξει, τον γλίτσολασποτήρα αν θες, τον οποίο έχει αναπτύξει και τον βοηθάει άλλωστε να μην ασχολείται με την κόμωσή του ενώ παλεύει, το οποίο είναι χρήσιμο εδώ που τα λέμε. Βεβαίως. Προς μεγάλη μου έκπληξη, λέει κάποιος, πληροφορήθηκα από τον Έτον προχθές ότι είδε όνειρο ρομαντικής ατμόσφαιρας με πρωταγωνιστή Τσαούση. Μωρή κουφάλα, έτσι εξηγέσαι, λέει ο Ρούντολφ του ονείρου. Επειδή είναι πόθος των γυναικών, φταίει εκείνος. Λέω, επειδή είσαι σεμνός, τα λέω εγώ για σένα, δεν θέλω να μιλήσει. Είσαι σεμνός, το ξέρω. Δεν μιλάω. Λοιπόν, επειδή είναι πόθος τόσων κορασίδων, δηλαδή πρέπει να απολογηθεί, κάνει κάτι κακό επειδή στοιχειώνει τα όνειρά τους. Έκανε κάτι εκείνος. Πέραν του να στέκεται τόσο αρενοπός, τόσο θεληματικός και να κοιτάζει τόσο λάγανο τηλεοπτικό φακό, έκανε κάτι άλλο. Αν έκανε, πείτε τότε, να το χρεώσουμε. Δεν φταίει, Γιάννη μου.
Και να τελειώσουμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας ότι η Προσία ήταν 3,14 φορές μεγαλύτερη από τη Ρωσία. Εντάξει, γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας, κάμερα σε μένα, τα αδελφικά τρίγωνα, η ομάδα Ε και... Το Μπέβατρον και ο Γκιόλιας. Ο Γκιόλιας και μεγάλη συνέντευξη Κώστα Πρέκα αύριο. Έτσι. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτή που είναι Γκούμας και ο Κώστας Μαλέκος που λέει Κούμας. Λέω Βλατέμες. Αυτή η εκπομπή έμπαινε βαθιά μέσα στο ρεύμα, στο υπόγειο ρεύμα της ενημέρωσης. Δηλαδή δεν είπαμε ποτέ «Α, έχει ξέρω εγώ εκλογές» ή «Α, ξέρω εγώ γίνεται κάτι σοβαρό». Eurovision. «Α, έχει Eurovision». «Α, για να πάμε στη δεύτερη γραμμή του αγώνα». Δεν νομίζω ότι ακούστηκε ποτέ κάτι τέτοιο δηλαδή, από εδώ. Δηλαδή δεν νομίζω ποτέ ας πούμε, να βγει και η Λευκορωσία στη Eurovision και εμείς να ήμασταν απαθείς και να κοιτάγαμε ας πούμε, τα αποτέλεσμα του στοιχήματος. Με ευθύνη πάντοτε σε αυτήν την εκπομπή, όλα αυτά τα χρόνια είμαστε κοντά σας, αντιμετωπίσαμε τα σοβαρά ζητήματα του τόπου. Πάντα με ευθύνη. Έτσι και σήμερα. Έτσι και σήμερα λοιπόν, διότι το Fight Club δεν μπορεί να μείνει αμέτωχο σε αυτήν την ιστορία ή να κάνει μια τυπική ενημέρωση. Ναι, αυτό οι εκλέκτορες και δίνουν αυτά και βγήκε το τάδε κανάλι και έδωσε τα προγνωστικά. Αυτά είναι για τους άλλους. Οι αποδόσεις και τα στατιστικά και αυτά. Αυτά είναι για τους άλλους. Εμείς δεν είμαστε οι άλλοι και οι άλλοι δεν είναι εμείς. Σήμερα λοιπόν. Κράτα το αυτό. Βεβαίως. Είναι μεγάλη κουβέντα. Βεβαίως. Είναι βεβαίως. Μεγάλη κουβέντα, Κωνσταντίνα. Βεβαίως. Θα γραφτεί στα βιβλία. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πολύ. Ένα τραγούδι μέσα από την ψυχή μου, το έγραψα σήμερα. It was a song that it's been spinning around my head for a long time, like 2 hours. Mm-hmm. Και θα ήθελα να το μοιραστώ με τον κόσμο, γιατί for me it's everything. For me είναι τα πάντα που έχουν να κάνουν με τον Donald Trump. Μάλιστα, όποτε είσαι έτοιμος. Yeah. Και ενδεχομένως και άνθρωποι που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι γνωστό ότι μέσω ίντερνετ ο Sport FM ακούγεται σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα και για κάποιους ανθρώπους, μάκετε και φαντάζομαι ότι οπωσδήποτε θα περνάει κοινωνικά μήνυμα, για ανθρώπους που δεν έχουν πάει ακόμα να ψηφίσουν, καλό θα ήταν να στήσουν αυτοί. Να πείσει το τραγούδι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Μπορώ να ξεκινήσω. Βεβαίως, ακόμα. Okay. Το κομμάτι λέγεται το λένε Trump. Πώς, συγγνώμη. Το λένε Trump. Μάλιστα. Ναι. Γιατί έτσι το λένε. Ναι. Μισό λεπτό να καθαρίσω λίγο τη φωνή μου. Ωραία. Το λένε Τραμπ και είναι γαμάτος και ο Ομπάμα είναι πολύ πολύ μελάτος. Το λένε Τραμπ και όχι αρίστο, πολύ θα ήθελα το χέρι να του σφίξω. Το λένε Τραμπ και έχει λεφτάκια, τα κάνει έτσι και σκουπίζει τα κακάκια. Το λένε Τραμπ, σας λέω θα σκίσει, την παλιοχίλερη αυτό θα την τσεκίσει. Ναι, Τραμπ σε πιστεύω πολύ, ναι, Τραμπ ψηφισέ τον κι εσύ. Ναι, Τραμπ δείξε μας το πουλί σου, ναι, Τραμπ είμαστε όλοι μαζί σου. Δεύτερη στροφή. Και τώρα Νάτος θα ομιλήσει και θα μας πει πως όλα αυτά θα συγγυρίσει τους Μεξικάνοι, δεν θα τους διώξει, τα κολονάτσους τους ποτέ δεν θα μας δώσει. Γιατί είναι American, όχι μαλάκας, δεν είναι αυτός αντιχείλαρε της πλάκας και θα μοιράσει δουλειές και μπύρες και όχι μια και δυο, θα είναι πολλές υγείες. Ναι, Τραμπ σε πιστεύω πολύ, ναι, Τραμπ ψηφισέ τον κι εσύ, ναι, Τραμπ δείξε μας το πουλί σου, ναι, Τραμπ είμαστε όλοι μαζί σου. Και αν δεν σας κάνει, είσαστε γύρια και θα χειράσουμε τα πιο σκληρά κλανίδια. Γιατί τον πάμε και αυτός μας πάει και θα στείλουμε όλους εσάς για τσάι. Όχι οι Άραβες οι Αφρικάνοι, μόνο οι Έλληνες θα μείνουν με το μάνι, γιατί εμείς δεν είμαστε οι Μίγκαν συμπέστη πρώτη, η καλύτερη η Σούπερμαν. Δεν μου βγήκε πάρα πολύ, αυτό δεν πειράζει. Ναι, Τραμπ σε πιστεύω πολύ, ναι, Τραμπ ψηφίσε τον κι εσύ. Ναι, Τραμπ δείξε μας το πουλί σου, ναι, Τραμπ είμαστε όλοι μαζί σου. Σε γνωρίζω από την όψη του μαλλιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την Μελάνια που είναι πολύ καλό μου παιδί. Απ' την Αστόρια στην Ελλάδα, απ' το Μπρόνξ στα Φίλιατρα, Ντόναλτ Τραμπ φωνάζουμε όλοι και σου φάζουμε αρνιά. Ντόναλτ Τραμπ φωνάζουμε όλοι, δεν μασάμε πουθενά. Ντόναλτ Τραμπ είσαι δικός μας, εσύ Ομπάμα φάεις κατά. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Εσύ κινητικό τουλάχιστον θα το έλεγα, δεν πάω από άλλα. Κατάθεση άλλα ψυχής. Λόγια, πραγματικά. Κατάθεση ψυχής. Πραγματικά. Κατάθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμά τον πατέρα μου που όταν του είπα, κοίτα, κέρδισε ο καθυστερημένος ο Τραμπ. Αυτός μου είπε, κοίτα τι κουτουπώνει ο Τραμπ που μου μείνες με την κοντή. Θεός πατέρας. Μεγάλη αλήθεια, εγώ θέλω να το πω αυτό, θα το πω με τρόπο, θα το πω με τρόπο. Μεγάλη αλήθεια της ζωής, όταν κάνεις πιπί σου, ναι, και βλέπεις ένα ξεραμένο χοντρό στη λεκάνη, ναι, ρίχνεις από πάνω το
τέτοιο για να φύγει. Αλήθεια είναι αυτό. Σημαδεύεις. Ναι, το σημαδεύεις. Α, κατάλαβα. Το στοχοποιείς. Ναι, 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 κατάλαβα. Ναι. Bullseye τύπου. Ναι. Κάποιος έχει στείλει απλά το όνομα Μαρία Ταπίνη. Τα βάλτα πηγιόταν ή ήττα. Είναι συγκλονιστικό. Ναι. Ναι. Ναι, εντάξει. Και εγώ θα κλείσω με το όνομα το τελευταίο που μας στείλανε εδώ πέρα, Λιτό Βρακάκι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο. Με αυτά και με τούτα και με εκείνα, αυτό ήταν το Fiverr. Ευχαριστούμε Τάκη Μπουλή, ευχαριστούμε Βαγγέλη Νερατζιά. Και τη Λιτό Βρακάκι επίσης, ευχαριστούμε. Τη Λιτό Βρακάκι, τον Καλοτραπέζη, τον Υψηλάντη και ελπίζουμε. Γεια σου, ρε Μπεδοκλή, γεια σου, ρε Κλικλή. Ο φίλος μας, ο συγκινητικός, ο μικρός αγαπημένος φίλος μας, ο Γκάλης, να μας ακούει. Ελένη Σκισμένου. Και να είναι καλά, Μάκη Παπασμακόπουλε, με αυτές τις χαρούμενες κραυγές, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει το Fight Club για αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά όλοι, τα λέμε από Δευτέρα. Όπως έγραψε κάποιος σήμερα για το περιστατικό με τον Τζέκο και τον Σοκράτη, είπε, και δικαιώθηκε η μάνα που λέει να φοράς πάντα καθαρό σοβράκο, ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι. Αλήθεια. Επίσης, έχω λιώσει και πάρα πολύ στο γέλιο που δίνει τη φωτογραφία με τον Τζέκο να κατεβάζει και λέει όταν ανοίγει περφετέρε και κάποια δεν μπορεί να κρατηθεί. Έχω γονατίσει. Τσακώθηκα με την κοπέλα μου και από εγωισμό δεν θέλω να κάνω πίσω. Κάνω καλά. Ελπίζω να το έχεις απαντήσει μόνος αυτό το ερώτημα. Ήδη. Πόσο με τιμάει που πριν πάρω την άδεια απολύσεως 30 μέρες, είπα στο διοικητή λόγου να μου δώσει 10 μέρες τιμητική, μου είπε δεν προλαβαίνεις να τις πάρεις και του είπα θέλω να τα ακούω. Λέει ο μεγάλη του πάντου σχολή. Μάλιστα. Δηλαδή στους προηγούμενους, γιατί στέλνει να μέρεσαι τους πρωθυπουργούς και τους πρόεδρους δημοκρατίας. Πήγαιναν Καραμαλής να υποδεχτεί. Πήγαινανε ανώτεροι. Τι να κάνε, φίλε, να πήγαινε ο Τσίπρας και να του έλεγε, έλα πάμε τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου να τα πούμε. Γιατί δεν καταφάρει, ναι. Θα του έλεγε και ωραία, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, πρόεδρε. Ωραία, πάμε, βλέπω. Αυτό το Air Force One. Το έχω δει και στο House of Cards. Βγαίνει και σε κόκκινο. Για την ταινία 21. Τώρα θες να τα ακούσεις. Μπουκουβάλα. Μπουκουβάλας, δε φίλε. Εντάξει. Πλάκα κάνεις. Μπουκουβάλαρος. Πώς θες τα πάρει, ρε. Λοιπόν, Ηλία Μπουκουβάλα, μια από μόνες μέρες θα σε καλέσουμε, να το ξέρεις. Θα βγεις εδώ για να εξηγήσεις. Τι γίνεται. Να μας πεις που το έχεις στο μαγαζί. Έτσι. Και να μας πεις αν έχεις και άλλη ταυτότητα που γράφει Αθανασία Ταβαρίνου. Λοιπόν, πάμε. Και επίσης, Μπουκουβάλα, ξέρουμε που μένει. Όχι, δεν ξέρουμε που μένει. Αλλά σε κάποια φάση θα σε βγάλουμε στο να ξέρεις, γιατί έχει γίνει θέμα εδώ πέρα. Θα σε βγάλουμε να μας εξηγήσεις, ρε φίλε. Ναι. Τι γίνεται, έχει σχέδιο, ανοίγει μαγαζί, τι θα κάνει ακριβώ. Πόσα πήρε ρε Βέλιουρα από τον Κίτσουλα, θα πά να φιλέψει πλινάντερο και τον Μπουκουβάλα. Μπουκουβάλα, βίσμα, οι μπάλε δεν τρώγονται. Μήπω ήσουν και στο δείπνο του Ομπάμα, ρε βίσμα. Λέει ο Σακούλα για Σικεβίτσιου. Μεγάλη αλήθεια, η πιο απότομη στροφή στον κόσμο είναι αυτή που έκανε ο Βαϊμάκης που πήγε από το Πολυτεχνείο στο Νέτο μέσα σε λίγο νανοσεκόντ. Ο Μπουκουβάλας περνάει και παίρνει τις μπάλες ή περιμένει να μαζευτούν κανένα κοντέινερ. Ρε Μπουκουβάλα, ούτε πορτιέρο δεν έχει μαζέψει τόσες μπάλες από τα δίκτυα στην καριέρα του. Λέει Δημήτρης από Ολλανδία. Ο τόσο χρόνια βαρλέ. Γιατί δεν κληρώνεται και μια τρόπα να την πάρει όπου κουβάλας να φουσκώνει τις μπάλες. Ο φίλος μου κουβάλας έχει προκαλέσει φίλε ενθουσιασμού, έτσι όπως καταλαβαίνει κανείς. Έχω ένα τρίλημα. Από τον Πέκχαρτ μου βρήκαν στα νεφρά. Παρακαλώ. Σκορδά με λιάκα χώρισαν, πορδές ηχούν στον γκιόνι. Συγγνώμη, αλλά... Λοιπόν, Αλμέιδα Λούτ στο μαγαζί, ο σουβλατζής υδρώνει ή τσάπα έχει ο παβιό το χώμα σαν οργόνι. 32 σημαντικά, 1 στους 8 κερδίζει Παναγιώτη Ρίλο, 1 στους 8 κερδίζει και κανόνισε. 31. Τώρα τα θέλει. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι. Ό,τι νούμερα λέμε, αυτά βάζουμε. Συγγνώμη, κάποιοι μπορεί να πείτε ότι είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Αλλά ο Ηλίας Μπουκουβάλας κέρδισε.
τι έκπληξη! Τι έκπληξη! Γιατί πρέπει να το πούμε, συγγνώμη Λία Μπουκουβάλα, που αποκαλύπτουμε και τη στρατηγική σου. Στέλνει μηνύματα σπαστά σου για να παίξει σε όλα τα νούμερα. Στέλνει στην αρχή, στέλνει στη μέση, στέλνει στο τέλος. Παίζει μπάλα, παίζει μπαλίτσα παντού. Είναι μελετημένος. Κάποια φορά, επειδή μπορεί καλοπίδημα από τα τέσσερα νούμερα που θα πει ο Παναγιώτης Ζήλος, εγώ τα τρία να είναι Μπουκουβάλα. Δώσουμε τρεις μπάλες, φίλε. Τρεις μπάλες, τι να κάνουμε με εκεί. Ήδη έχει ανοίξει μαγαζί. Δεν ανοίξει και παράρτημα. Να επεκταθεί, να κάνει expansion. Να ανοίξει franchise. Πάμε. 21. Ας πούμε ένα άλλο. Κατάλαβες τι γίνεται. 20. Μεγάλη αλήθεια, Δευτέρα είναι πιο μέτρη και από τον Τάκη το λεμονί. Τι έχει δηλαδή ο κύριος Λεμονής δηλαδή, χολέρα έχει. Μεγάλη αλήθεια, ο Τίμιος Τσοντάκιας κάνει πρώτα μια βόλτα από όλα τα site, ξανακάνει άλλη μία και μετά επιλέγει πού θα το κουνήσει το Σέιγκερ. Δεν ξέρουμε αυτά τα πράγματα εμείς, αν ρωτάτε εμάς, δεν, για όνομα, δηλαδή, δεν γνωρίζουμε, εμάς βρήκατε, δεν γνωρίζουμε δηλαδή, κάτι. Δηλαδή εμάς βρήκατε, από όλους. Πόσο τιμάει Τσαούση που ζήτησε τόσο διακριτικά να διαβάσει mail, όπως ζητάμε κάτι ρυψοκίνδυνο για τη σχέση μας από την κοπέλα μας. Θέλω να πάω εκεί, αλλά δεν ξέρω, μπρε. Λέει ο Ντάνι, drink whisky. Ναι, αλλά για τους συγκλονιστικούς χωρισμούς που έγιναν στην ελληνική showbiz δεν λέτε τίποτα. Δεν λέμε τίποτα. Για τους συγκλονιστικούς χωρισμούς που έγιναν στην ελληνική showbiz. Ήταν συγκλονιστική. Ήταν χωρισμοί. Είδατε πόσα πολλά είπαμε. Πάτα εδώ. Σοκ. Δέος. Με το μήνυμα Μπουκουβαλά, να μην βρίσκεις βελόνα για την τρόπα σου. Σας αφήνουμε. Δηλαδή ο άντρας που λέμε αυτό που λέμε, έχει και που έχει λίγο κοιλιά γοητεία είναι για τον άντρα και το εννοούν οι γυναίκες οι περισσότερες. Δεν θα το πούμε άντρας γιατί γυναίκα που έχει κοιλιά. Να πούμε γοητεία. Όχι, όχι. Να πούμε έχει κοιλιά. Δεν θα πούμε έχει γοητεία. Να πούμε έχει κοιλιά. Ο οποίος ήταν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και μπροστά του πιάνουν τύπο και βγάζουν από την τσάντα του λιπαντικό που ήταν πάνω από 100 ml και το κατάσχουν. Μερακλής. Τέλειος. Μπουκουβάλα, τα παιδιά που κλαίνε γιατί ο μπαμπάς δεν κέρδισε πάλι μπάλα, δεν τα σκέφτεσαι. Αμάν πια τυχερέ γκαστόνε. Λέει ο Δημήτρης από Ολλανδία. Θα μείνουν στην ιστορία οι μπάλες που έδινε ο Μπλάτερ στην Ειρήνα Σάκη, ο Τσαούσης στον Μπουκουβάλα. Εντάξει, ντροπή. Μπουκουβάλα. Με κόβεις, παρακαλώ. Μπουκουβάλα, δεν θες διχτάκι για τις μπάλες. Ανεμότρα τα θέλεις. Ουστ μπαλομαζόχτρα. Μπουκουβάλα, δεν φάνε. Δεν μπορώ να πέσει. Τι να κάνω. Μπουκουβάλα, δεν πας στο Ρολάν Γκαρός. Δεν θα τους μείνει μπαλάκι ούτε για να κάνουν κληρώσεις. Λέει ο απεργός Πάχιτς. Τέλος πάντων, για μην τα απολογώ, διαλέγω την κοπέλα, η οποία ήταν αλλοδαπή, ρουμάνα και μίλαγε σπαστά, βαριά ελληνικά και μπαίνουμε στο δωμάτιο για τα περαιτέρω. Γδύνεται λοιπόν, παίρνει έτοιμη πόζα ντόγκι στέλ και ενώ ετοιμάζομαι να προχωρήσω, γυρίζει το κεφάλι και μου κάνει με φωνή τέσσερα. Σκούρα ρε καργιόλι! Μα το Θεό, λέει το κεφάλι ο Στίντιο για μένα κλείνει άδοξα και για πάντα στη ζωή μου. Ναι. Λέει ο γελάει ο Κρυσάντος και αμολιέται στα στενά, πατάει πάνω στο μιαούλι και αρχινά. Βοήθεις μύθος, μυθάξεις. Μπουκουβάλα. Ένα με στείλατε ταμείο, over Real, Dortmund, Μονακό και Μπουκουβάλα από ημίχρονο. Λέει ο 7 Σαμπάς ήταν τρογμπά. Γιατί εσύ λες για τον Μέση και αυτά. Η σοβαρή ιστορία. Η σοβαρή ιστορία. Όχι, θέλω να πω. Η εφορία λέει για τον Μέση. Εγώ τι λέω. Θέλω να πω ότι η δημοσιότητα μεγάλη έχει πάρει ιστορία του Μέση. Τι είμαι εγώ, σε σχέση με την ιστορία. Είμαι λογιστής, εγώ να λέω για τον κύριο. Είμαι εφορός. Τι είμαι για να λέω για τον κύριο Μέση. Κοσιλιέρα ή τι. Τι είμαι εγώ. Είμαι υπουργό οικονομικών. Εγώ να λέω για τον κύριο Μέση. Η εφορία τα λέει. Ο Μπουκουβάλας πάει για τη Φεράρι με τόσες μπάρες που μαζεύει, θα τις πουλήσει και θα πάρει κανονική. Αλεσανδράκη, σε έχουμε στα μπάρι και σένα. Επειδή έχουμε τον Εσκομπάρ των μπαλών του Μπουκουβάλα, μην νομίζεις πως το δικό σου το καρτέλ θα περάσει τα ψηλά. Λέγε.
Λέγε. Αγαπητέ πια, επιτέλους. Λέγε. Αληθεύει ότι τσακώθηκε ο Κόκκι με τον Μπουκουβάλα. Και όταν ο Κόκκι τον είπε αδερφή, εκείνος απάντησε αδερφή, αλλά με πολλές μπάλες. Αγαπητέ πια. Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Αυτοί που λένε προπατζίδικο, αυτοί που λένε προποτζίδικο και αυτοί που λένε πάω στο πρακτορείο. Αλισανδράκι, γατάκι, δύο παλίτσες μόνο, βρε. Έχουμε σηκώσει δεκάδες και μετράμε ακόμα. Αιώνιος Μπουκουβαλίστας, λέει ο Αχκουνενάκη. Θα τη φτιάξετε τη σελίδα Μπουκουβαλίστας ή θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας? Γκουρού και εσένα που δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου. Με ποια κριτήρια παντρευόμαστε? Τελειώνει ποτέ ο γυναικείος πειρασμός? Το δεύτερο όχι, όχι. Δεν τελειώνει ποτέ. Διότι έχουμε τονίσει πολλάκις ότι ο Ηλίας Μπουκουβάλας, που είναι ο στάρ των ημερών και ο στάρ των κληρώσεων, για χάρη του οποίου θέλω να θυμίσω ότι έχει δημιουργηθεί στο Facebook από φίλους της εκπομπής και η σελίδα Μπουκουβαλίστας. Έτσι μπορείτε να μπείτε στους Μπουκουβαλίστας, να γραφτείτε κι εσείς εκεί, να αποτίσετε το φόρο τιμής στον άρχοντα των κληρώσεων και ελπίζουμε ότι θα μπορούσε λέγει κάποιος. Εντάξει, εμείς δεν τα υιοθετούμε αυτά τα σχόλια, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να τα διαβάζουμε γιατί ο κόσμος τα λέει. Μόνο την Παρθενιά δεν μας έχει πάρει ο Μπουκουβάλας, λέει κάποιος. Και πάλι καλά να λέμε. Λοιπόν, και τώρα κυρίες και κύριοι, έχουμε την τροπή των ακροατών τουλάχιστον για απόψη. Έχουμε την τροπή. Με τιμά που πήγα ανέτος στην Gold αίθουσα κινηματογράφου με σαμπάνια, φράουλες και δεν κέρασα. Έχουμε έναν άνθρωπο που μας ντροπιάζει απόψε ανάμεσά μας. Ανώνυμο, όπως καταλαβαίνετε, για ευνόητους λόγους. Δεν έχει στείλει το όνομά του, δεν είναι, τον προστατεύω εγώ. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο που ντροπιάζει το αντρικό φύλλο αυτή τη στιγμή. Θα σου πω, βγαίνοντας πήρες και το κεσεδάκι με τις φράουλες για να βάλεις σερβιέτες μετά που θα τις πας μέσα. Καληνύχτα, είπες βγαίνοντας. Είπες καληνύχτα. Όταν την πήγες σπίτι, της είπες πέρασα πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ. Να τα ξαναπούμε. Της είπες ότι είναι γλυκιά σαν φράουλα. Ντροπή. Τίποτα, ντροπή. Πόσο με τιμάει που σε ερώτηση ναι του για το αν θα βρέξει σήμερα απάντησα με στόμφο είναι πιο πιθανό και από Νίκη Μπουκουβάλα. Και πόσο την τιμά που μου πέταξε ισχύει, λέει ο Εύαλτ Μασχαλίνεν. Εντάξει, και μούφανα είναι ωραίο. Αλλά εσύ δεν γίνεται να πα στην Gold με σαμπάνια φράουλε και να μην κεράσει. Τώρα γιατί ξαναγυρίζω εκεί, γιατί το βλέπω μπροστά μου και φουρκίζομαι τώρα. Δεν γίνεται. Σε γλέντισε γκόμενα κανονικά. Σε γλέντισε πολύ άσχημα. Πειρατή το τόπι μου. Δεν είμαι πειρατής, ο Μπουκουβάλας είναι. Αλλά... εντάξει, τερμάτισε μόλις τώρα. Αλλά... άσε τα μεσαία να βρίσκονται για το εξής μήνυμα που λέει. Ηλία, δώσε το Wilson στον Tom Hanks, ρε αθεόφοβε. Δεν πειράζει που δεν κέρασες. Σημασία έχει ότι ήταν στιβαρός ο ώμος σου και τρυφερή αγκαλιά σου. Το κέρασμα είναι λίγο μιλιλίτρ, η φιλία είναι αιώνια. Τιμολόγιο να παίρνεις να τα βάζεις στην εφορία. Λίγα μιλιλίτρ. Θα ήθελα έγκριση και την έχεις φίλε μου για το ψευδόνυμο Μεσάλια. Για το ψευδόνυμο Μεσάλιο και υπομονιέ. Ο πάτο γίνεται με νιέ. Και λέμε υπομονιέ. Η παρένθεση προφορά ντενής. Είστε αλήτες, δεν έχω να πω τίποτα. Το 30 είναι ο Σάββας Πετρόπουλος. Ω, αγωνία. Που κερδίζει τη μία μπάλα. Ω, αγωνία κυρίες και κύριοι. Και πάμε για τη δεύτερη μπάλα μπάσκετ. Και ίσως λέω πριν το πιστάκι μπουλί, μία παράδοση να σπάσει. Πρόσεξε πολύ καλά τι θα πεις. 29. Μάλιστα. Σωτήριος Λιάκας. Σωτήριος Λιάκας. Τι λέτε ρε παιδιά, έσπασε αυτό το απίστευτα πράγματα. Και έπεσες ανάμεσα. Ανάμεσα θέλω να σου πω. Τρομερά πράγματα. Οι δύο νικητές, οι μπασκετικοί, είναι ανάμεσα σε Μπουκουβάλες. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Μπουκουβάλα, να το πω αυτό. Αν αυτή τη στιγμή ο Ηλίας Μπουκουβάλας αποφασίσει να μην ξαναστείλει μήνυμα για μία μέρα, ποιος θα φταίει μετά? Ποιος θα φταίει μετά? Τρομερά πράγματα, κύριε Σιγή. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Ναι, έγινε και αυτό. Το ζήσαμε και αυτό. Το ζήσαμε και αυτό. Πόσο τιμά τον κολλητό μου που ενώ με κράζει επειδή ξέρω ονόματα άπειρων ηθοποιών, όταν του έστειλε ένα γκιφ με δύο φουσκούνια, αναγνώρισε αμέσως την ηθοποιό και μου πρότεινε και ταινία της. Λέει ο Ντέιβιντ Σπλίνα.
Ναόμη τέταρτη μπαλίτσα, ε, το νου σου. Κρατάτε σαν στικά, έτσι. Τρομερό. Δημήτρη Ναούμη, σαν να έχεις πάρει πολύ φορά τελευταία. Το νου σου όψιμε μπάλο κερδιστή. Σε ψάχνουμε και θα μείνεις άμπαλος. Λέει ο φίλος που γράφει ως μπουκουμπαλίστας. Όταν διαβάζετε λίστα κομματιών και ο ψηλός δεν ξέρει κανένα, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να γελάσει με τον καλλιτέχνη Μπρόκολη. Γιατί όλοι ξέρουμε πού πήγε το μυαλό του. Λέει ο Αλκετάς Αναγούλιας. Εσύ, ρε διάολε, εσύ. Μπουκουβαλά, έπαθε τραματσόνη. Πήγα σήμερα σε ένα παιδότο που είχε πινακιδά, απαγορεύεται είσοδο σε μπουκουβάλες. Εκείνος ήταν ήδη ξύπνιος. Του άρεσε να τις παρατηρεί, καθώς το πρώτο φως της μέρας φώτιζε τις τόσο συμμετρικές μορφές τους. Μέιλ 23 και 36. Όλα έδειχναν πως η σημερινή θα ήταν μια πολύ καλή μέρα σε αντίθεση με τη χθεσινή. Μπρος του αντίκριζε ό,τι πολυτιμότερο μπορούσε να φανταστεί πως θα αποκτούσε ποτέ. Παρόλο τον πόθο που τον διακατήχε, δεν τις είχε αγγίξει ποτέ. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν απλώς στο χέρι του μαρκούνταν στην ειδονή της ιδέας ότι τις είχε αυτός. Σε μια στιγμή το βλέμμα του σκοτίνιασε. Θυμήθηκε. Συγγνώμη, Κώστα, μα θα πρέπει να διαβάσω τουλάχιστον ένα ακόμα mail και θα καταλάβεις γιατί. Το λέω σε σένα. Θες να το κάνω. Θα καταλάβεις γιατί. Πάμε να δούμε τι άλλο θα μας βρει απόψε. Γιατί το έχει στείλει, δεν μπορεί να διαβάσω το όνομα του στο τέλος. Καλησπέρα. Δεν είχα σκοπό να σας γράψω σήμερα. Επί τα πέρασαν και τόσα πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που σας έγραψα. Αλλά αυτός ο καρκάντζαλος που ντύνεται σαν γιαλαμάς, αυτός ο αυγολέμονος, ο πορδορούφας που είναι σαν καλικατζαρόσπορος, αυτός ο ντεμισέξολ που αντί να καθαρίζει κατρουλιέρες στο Καραϊσκάκι και τον έχουν για προπονητή στον Παναθηναϊκό, αυτός ο ρακετάγκουρας με την κατηντίαση στο κεφάλι και την ποντικαλυφή στα χέρια, πότε ρε αλαφούζο θα το στείλει πίσω στην Ιταλία για να κάνει παρέα με τη βίζο μπετονιέρα την Τζιτσιολίνα? Αναρωτιέται ευλόγως, θα λέγαω, ο Γάκης Γαβαλάκης. Εντάξει. Ήταν φανερό, ήταν. Ήταν φανερό. Και όφιλε να διαβαστεί. Ναι, εντάξει. Αλλά αυτά είναι, έτσι δύο έχουμε διαβάσει. Ναι, έτσι. Okay. Δηλαδή μην το παρά. Άλλο ένα μόνο. Άλλο ένα. Κώστα, άλλο ένα. Κώστα, άλλο ένα, σε παρακαλώ. Κώστα, ένα μόνο. Ένα. Λέγε ρε Τζίμε, ρε. Λέγε. Κώστα, η μουσίτσα σου έχει πάρει τον αέρα. Στο τέλος θα ανοίγει την εκπομπή 10 και 10, διαβάζοντας ένα mail. Το νου σου. Μην τιμά που κάνω cyber sex με Νέτο και παράλληλα έβαλα την εκπομπή μόνο και μόνο για να ακούσω αν θα κερδίσω που κουβάλας. Πόσο τιμάει τη μάνα μου που σας είδε στη τηλεόραση και είπε τι σοβαρά παιδιά είναι αυτά. Να την ακούς τη μάνα. Έτσι. Να την ακούς. Λοιπόν, οπότε, θα πω με το εξής μήνυμα, ιστορική μέρα σήμερα, ο Τσαούς διάβασε 3 mail, ο Μπουκουβάλας έχασε για δεύτερη σερή μέρα, τι άλλο μας περιμένει, το τέλος είναι κοντά, υπογραφή Aaron Ramsey Bolton.